Ξεκάθαρος πως οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, Πάνος Καμένος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, υποκρύπτει την ψήφο εμπιστοσύνη στην Συμφωνία των Πρεσπών, που είναι και ο μοναδικός, όπως ανέφερε, λόγος που αποχωρούν από τη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από 4 χρόνια. Για ακριβώς αυτόν και μόνο τον λόγο, σήμερα ανακοίνωσα στον Πρωθυπουργό ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρούν από την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση την οποία πονάμε, γιατί χτίσαμε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια κυβέρνηση την οποία για πρώτη φορά είδαμε να συγκρούεται με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Μια κυβέρνηση που έδωσε πείνα στους Έλληνες και έβγαλε την Ελλάδα τα μνημόνια. Αλλά μια κυβέρνηση που την δεδομένη στιγμή, αν εμείς δώσουμε την εμπιστοσύνη μας, θα είναι σαν να δίνουμε την εμπιστοσύνη μας στη Συμφωνία των Πρεσπών, στην παράδοση του όρου Μακεδονία, δηλαδή θα ανατρέπουμε την ψυχή του ίδιου του κινήματος και την εντολή την οποία λάβαμε. Η δεδομένη στιγμή που τίθεται θέμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά υποκρύπτεται ξεκάθαρα θέμα εμπιστοσύνης στη Συμφωνία των Πρεσπών, με πολύ βάρος στην καρδιά μας λέμε όχι. Λέμε όχι όσοι μείνουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ο κ. Καμένος υπογράμμισε πως το προσύμφωνο με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι αντισυνταγματικό. Κάλεσε δε την κυβέρνηση να θέσει τη συμφωνία σε δημοψήφισμα. Είναι αντισυνταγματικό, γιατί έρχεται σε σύγκρουση με το Ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα με το άρθρο 28 παράγραφος 2. 3. Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν έχει δικαίωμα με συμφωνία του να περιορίσει την άσκηση εθνικής κυριαρχίας και να εκχωρήσει δικαιώματα στην εθνική ελληνική οντότητα. Πράγμα που συμβαίνει με τις διατάξεις του προσυμφώνου για την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας, για την υποστήριξη των αλλητρωτικών στόχων και προθέσεων των Σκοπιανών εναντί της χώρας μας. Το δικαίωμα αυτό ως προς τον περιορισμό της άσκησης εθνικής κυριαρχίας ανήκει σύμφωνα με το 28 παράγραφος 3 του Συντάγματος μόνο στη Βουλή των Ελλήνων και ασκείται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών και αφορά, όπως ορίζει η ερμηνευτική δήλωση του Συντάγματος της 6ης Απριλίου 2001, μόνο για τη συμμετοχή της χώρας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Άρα, αντισυνταγματικά, ο ΥΠΕΞ Κοντζιάς εκχώρησε εθνική κυριαρχία και η Βουλή δεν νομοποιείται να κυρώσει μια αντισυνταγματική συμφωνία με λιγότερο από 180 βουλευτές. Ζητήσαμε την πρώτη στιγμή και το ζητώ επίσημα ακόμα μια φορά από τον Πρωθυπουργό να τεθεί σε κρίση του ελληνικού λαού με διεξαγωγή δημοψηφίσματος, καθότι τίθεται σε κίνδυνο τόσο η ακεραιότητα της χώρας όσο και η εθνική ομοσυχία και ενότητα των ελληνοπολιτών. Δίπλα τις κάλπες των ευρωεκλογών να μπει άλλη μία κάλπη όπου θα αποφασίζουν οι Έλληνες και εμείς θα δεχθούμε την άποψη των Ελλήνων. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αναφερόμενος στους βουλευτές του κόμματος, τους ξεκαθάρισε πως όσοι ανταλλάξουν την κυβερνητική θέση τους με την ψήφο τους θα διαγραφούν από τους ΑΝΕΛ. Άφησε δε ξεκάθαρη αιχμή κατά της Υπουργού Τουρισμού Έλληνας Κουντουρά και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκαλη, οι οποίοι απουσιάζουν σε ταξίδι στην Κίνα. Είναι γνωστές οι θέσεις της καθεμίας και του καθενός μας και το τι θα πράξουμε στις δύο αυτές τις πληροφορίες. Πλην των δύο υπουργών, οι οποίοι βρίσκονται στην Κίνα. Ο κ. Παπαστόπουλος χθες αποφάσισε να πάρει το αεροπλάνο και να πάει στην Κίνα. Ο κ. Παπαστόπουλος είναι πάντα παρόν και θέλω να τον αναγνωρίσω. Είναι πάντα παρόν σε όλες τις συνεδριάσεις και φοράει τη δική του άποψη. Ο κ. Κόκαλης αποφάσισε να πάει στην Κίνα. Δεν θα περιμένουμε να μάθουμε τα νέα από την Κίνα για τους ελληνικότυπους. Εμείς θα προχωρήσουμε με εντυμότητα, καθαρότητα και απέναντι στον εταίρο μας και απέναντι στον ελληνικό λαό. Αν τεθείτε με εμπιστοσύνης, εμείς θα ψηφίσουμε αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί ο καθένας ξεχωριστά και αν κάποιοι ανταλλάξουν την κυβερνητική τους θέση
Με την ψήφο του θα διαγραφούν του ανεξάρτητου Έλληνε. Τέλο, ο Πάνο Καμένο σχολίασε τη στάση τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στη Συμφωνία των Πεσπών. Απαντώντα σε ερώτηση, υπογράμμισε πω θα υπογράψει πρόταση μορφή τη Νέα Δημοκρατία μόνο εάν ο Κυριάκο Μητσοτάκη δεσμευθεί ότι θα καταργήσει τη Συμφωνία των Πεσπών. Ο κ. Μητσοτάκη λέει μεν ότι δεν θα ψηφίσει τη Συμφωνία ούτε τώρα ούτε μετά τι εκλογέ, αλλά λέει ότι θα διαπραγματευτεί. Δηλαδή θα διαπραγματευτεί την ίδια συμφωνία, δίνοντας τον όρο Μακεδονία. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη πολιτική δύναμη πριν της Ένωσης Κεντρών που έχει πάρει σε κάθε θέση από τους ανεξάρτητους Έλληνες που έχουμε σαφή θέση. Εμείς δεν συμφωνούμε σε καμία χρήση του όρου Μακεδονία. Και δεν πρόκειται εμείς για τη Μακεδονία που έχουν πέσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί να καθίσουμε σε μια καρέκλα. Τώρα ήρθε η ώρα να παραδώσουμε την καρέκλα και να σπάσουμε την καρέκλα. Αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες τον Ιούνιο δίναμε αρνητική ψήφο στην κυβέρνηση, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Αν μένονται οι ίδιες εκλογές και εκλέγεται ο κ. Μητσοτάκης, θα διαπραγματευόταν συμφωνία με τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Αλλά η Ελλάδα ούτε θα ήταν μόνο αφιχερή, ούτε θα είχαμε αρχίσει να δίνουμε πίσω αυτά τα οποία χρωστάμε στους Έλληνες πολίτες για τις θυσίες που έχουν κάνει.